Γεια σας. Πρόβλημα με τα ποντίκια. Μεγάλο. Σίγουρα. Εγώ τα έδιωξα όλα. Πώς τα έδιωξα? Με παγίδες φυσικά. Λοιπόν, έχω παγίδες, έχω βίντεο, αλλά είναι δύσκολες. Θα κάνουμε μία εύκολη παγίδα. Λοιπόν, ένα ξύλο, έτσι όπως είναι, μερικά καρφιά εδώ, μία σωλήνα, φ100, μία σίτα με ένα σύρμα εδώ, για να μην βγει έξω. Τι κάνουμε τώρα? Ακριβώς στο κέντρο, στη φ100, κάνουμε μία τρύπα. Μία πιο μεγάλη και μία πιο μικρή. Εδώ θα βάλουμε ένα σίδερο μέσα. Θέλουμε να έχει δηλαδή το σίδερο να κάνει αυτό το πράγμα. Στη μεγάλη τρύπα που κάνουμε θα βάλουμε ένα πλαστικό. Ένα σωληνάκι πλαστικό έτσι. Ακριβώς εδώ. Τι κάνει τώρα αυτό? Το βάζουμε μέσα στην τρύπα. Κάναμε μία τρύπα εδώ πέρα έτσι, αφού πήραμε τα μέτρα φυσικά. Τι κάνει, κοιτάξτε πως κλείνει. Ένα καρφάκι εδώ πάνω και ένα καρφάκι εδώ. Έρχεται και κλείνει ακριβώς. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να βγει το ποντίκι αν μπει εδώ μέσα. Είδατε πως έγινε. Λοιπόν, τώρα, εδώ ακριβώς, πως κάναμε τη σωλήνα, κοιτάξτε πως κάναμε τη σωλήνα, με μία τανάλια τη φαγώσαμε λίγο, κάναμε ένα δοντάκι προς τα μέσα και εδώ ένα καρφάκι μικρούλικο, χωρίς το κεφάλι, ένα πολύ ψηλό καρφάκι, αυτό πάει εδώ μέσα τώρα, για να το δούμε. Πάει έτσι εδώ ακριβώς, μέσα. Πώς θα ελευθερωθεί? Πηγαίνοντας ο ποντικός πίσω, επειδή θα έχουμε την τροφή πίσω, θα σηκώσει τη σωλήνα, γιατί έχουμε ακριβώς. Δηλαδή θα κάνει το μπαλατζάρισμα αυτό. Και τάκ θα πάει εδώ και θα το κλείσει. Πώς θα πάει και θα το κλείσει? Με ένα λαστιχάκι. Ή μάλλον δύο λαστιχάκια. Ένα λαστιχάκι θα το περάσουμε εδώ. Και ακόμα ένα θα το περάσουμε με αυτόν τον τρόπο. Ορίστε. Απλά όμορφα και ωραία. Τώρα, εδώ που έχουμε ένα καρφί και το άλλο από πάνω είναι για να κλείνει ακριβώς. Ένα άλλο λαστιχάκι, ένα άλλο καρφάκι βάλαμε εδώ. Δηλαδή, μόλις που θα πάει, κατευθείαν θα έρθει μόνο του. Τι κάνει τώρα ο ποντικός? Οπλίζουμε. Το βάζουμε στο δοντάκι. Το βάλαμε. Με το που θα πάει ο ποντικός, πίσω είπαμε, με πολύ ελαφρό βάρος, δηλαδή μόλις θα πάει, έκλεισε. Είναι ακριβώς δηλαδή για μεγάλα ποντίκια, όχι για μικρά, εντάξει. Πρέπει να πάνε 5-6 μικρά μέσα για να τα πιάσει. Οπλίζουμε. Πάει ο ποντικός μέσα, με το που πάει, κλείνει. Και έτσι έχουμε μια παγίδα πολύ εύκολη για να την κάνετε. Για να βγάλουμε το ποντικό τώρα από μέσα, έχουμε μία λαμαρίνα εδώ. Μόλις περνάμε τη λαμαρίνα εδώ, ακριβώς έτσι, έχουμε τη λαμαρίνα, παίρνουμε το ποντίκι. Και πού το βάζουμε? Βάλτε μέσα σε ένα βαρέλι. Ορίστε παγίδα για τα ποντίκια. Με το βαρέλι. Από ομπρέλα θαλάσσης. Από ξύλο της σκούπας. Μία σωλήνα. 50 εκατοστά, μέσα σε βαρέλι όμως ή σε πλαστικό, να έχει τουλάχιστον ένα μέτρο ύψος, γιατί ο ποντικός θα πηδήσει και θα μας φύγει. Λοιπόν, 4 μανταλάκια για να βάλουμε τη σωλήνα, για να μην μας φέρει η σωλήνα εδώ ή το ξύλο. Περνάμε μέσα εδώ αυτό, το βάζουμε έτσι ακριβώς. Εδώ στη μέση μπορούμε να κολλήσουμε λίγο τυρί, να το πασαλείψουμε και να βάλουμε και ένα ξύλο. Πάντα βάζοντας λίγο δόλωμα, κάπου σε ένα σημείο, για να ανεβαίνει επάνω. Μόλις ανέβει το ποντίκι εδώ απάνω, με το που θα πάει εδώ, αν θέλετε πασαλείψτε και με λίγο λάδι να κλειστράει. Με το που θα ανέβει το ποντίκι εδώ, κατευθείαν θα γυρίσει η σωλήνα. Δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί. Πρέπει να πάει σε τσίρκο αλλιώς. Και λίγο πιο χοντρή σωλήνα να βάλετε, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Να γυρνάει η σωλήνα απλώς έτσι. Μην ξεχάσετε τα μανταλάκια.
η κλασική, η δικιά μου. Με αυτή εγώ πιάνω τα ποντίκια. Το βαρέλι το είχα παλιά, είχα χειροστάσιο. Έπιασα πολλά. Λοιπόν, κοιτάξτε πώς έγινε. Το έχω δείξει και πώς είναι σε ένα άλλο βίντεο. Δηλαδή με το που πάει ο ποντικός εδώ πέρα, έκλεισε. Τέλος. Και τι το κάνω με το ποντίκι. Για κοιτάξτε τι το κάνω εγώ. Στα χωράφια ο ποντικός. Έτσι. Για την ισορροπία της φύσης. Αετή, φίδια, γεράκια, να ζήσουν και αυτά. Λοιπόν, κάτι που θέλω να σας πω είναι να διαβάζετε και την περιγραφή. Είναι ορισμένα πράγματα που ξεχνάω να τα πω και τα συμπληρώνω κάτω στην περιγραφή. Εντάξει, παιδιά. Συνεχίζουμε. Να είστε καλά. Γεια σας.